Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Καλώς ήρθατε στον Επίλογο. Απόψε φιλοξενούμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου μας υποδέχτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είμαστε ακριβώς 50 χρόνια από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα, από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την έναρξη της μεταπολίτευσης. Συζητήσαμε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα τελευταία 50 χρόνια, για μια αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο η ελληνική δημοκρατία λειτουργήσε. Μιλήσαμε για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του ο ελληνισμός, αλλά μιλήσαμε και για το δικό της ρόλο, το δικό της αποτύπωμα στον θεσμό της Προεδρίας Δημοκρατίας. Νομίζω θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Ας την παρακολουθήσουμε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόταση της ΕΡΤ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση την ημέρα που κλείνουν 50 χρόνια από την ημέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επέστρεψε στο Παρίσι, στην Αθήνα και σηματοδοτεί και την έναρξη της μεταπολίτευσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς πώς θυμάστε εκείνη την ημέρα. Ήσασταν νεαρή κοπέλα 18 χρονών. Πώς ήταν το κλίμα εκείνης εποχής? Κύριε Μαγκυριάδη, ήταν πολύ περίεργες και δύσκολες μέρες. Πράγματι, ήμουν 18 χρονών, ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις στη νομική σχολή, μια απαιτητική σχολή. Και ζήσαμε την τουρκική εισβολή, την επιστράτευση μετά. Συγγενείς, φίλοι είχαν επιστρατευτεί, ήμασταν σε μια αγωνία, σε μια σύγχυση όλοι. Και ξαφνικά καταραίει η Χούντα και επιστρέφει ο Καραμαλής. Ήταν οι στιγμές λύτρωσης, χαράς προφανώς, μαζί με την Οδύνη για όσα συνέβαιναν στην Κύπρο, που εξελίσσονταν. Και από εκεί και πέρα ζήσαμε αυτό που αποκαλούμε την αρχή της μεταπολίτευσης ή τη στιγμή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Σαν νέα παιδιά, μέσα και από αυτή τη γιορτή, τη συλλογική γιορτή, νομίζω συνειδητοποιηθήκαμε και πολιτικά. Γιατί πλέον επέστρεψαν οι εκτοπισμένοι, επέστρεψαν οι αυτοεξόριστοι από το εξωτερικό. Είχαμε μια έξαρση στα εικαστικά, στη λογοτεχνία, συναυλίες φυσικά, ο Μίκης που γύρισε και όχι μόνο. Ήταν στιγμές πραγματικά που νομίζω όσοι τη ζήσαμε δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Και στη συνέχεια μπήκαμε σε αυτή την πορεία έτσι, της. Θα λέγατε ότι εκείνες τις μέρες κυριαρχούσε κυρίως ως συνέστημα ο φόβος ή η ελπίδα, διότι ήταν όντως μέρες τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, επιστράτευσης. Νομίζω και από ό,τι έχουμε δει και στη συνέχεια, ότι σε επίπεδο πολιτικής, ο Καραμαλής, ας πούμε, ήταν πολύ προσεκτικός, υπήρχαν ακόμη φόβοι ενός νέου πραξικοπήματος. Αλλά για τον κόσμο, για όλους εμάς, αυτό που κυριαρχούσε ήταν η λύτρωση, ήταν η ελευθερία που επανήλθε, το τέλος της Χούντας. Παράλληλα, βέβαια, όπως είπα, με την εισβολή στην Κύπρο, γιατί είχαμε μετά τον Ατήλα 1, τον Αύγουστο, τον Ατήλα 2, αυτά τα τραγικά γεγονότα εξελίσσονταν παράλληλα με τη δική μας χαρά. Και όπως κάποιος έχει πει, η δική μας χαρά στηρίχθηκε στη δική του συμφορά. Άρα λέτε ότι αυτά τα γεγονότα με κάποιο τρόπο καθόρισαν και το ύφος αλλά και το ήθος μιας ολόκληρης εποχής, αυτά τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, τις δεκαετίες του 70, και εσείς ήσασταν ένα νέο κορίτσι που μπήκε στη νομική και ζήσατε αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Ναι, ναι. Ατέλειωτες συνελεύσεις στα αμφιθέατρα από τις σπουδαστικές παρατάξεις τότε. Και όλα τα γεγονότα, τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν, οι εκλογές το Νοέμβριο του 1974, το Σύνταγμα μετά, όλα αυτά τα βιώναμε και σαν φοιτητές νομικής πάρα πολύ έντονα. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Στάθη Καλύβα του Ιστορικού, το «Καταστροφές και Θρίαμβοι», που αφορά σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελληνικού κράτους. Αναρωτιέμαι αν αυτό το ερμηνευτικό σχήμα θεωρείται ότι βρίσκει πεδίο εφαρμογής και στην ίδια την μεταπολίτευση. Δηλαδή, το ότι είναι ένας κύκλος 50 χρόνων με ανωδικές αλλά και έντονα καθοδικές πορείες. Ασφαλώς έτσι. Υπάρχουν στιγμές, ίσως να είναι υπερβολική έκφραση, αλλά είναι στιγμές οι δύσκολες, οι μεγάλες επιτυχίες και οι αστοχίες φυσικά υπήρξαν σε αυτή τη διάρκεια αυτή. Και στο τέλος του βιβλίου του Καλύβας επιμένει κάπως ότι η Ελλάδα βάζει στόχους που συχνά την υπερβαίνουν. Με παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτό. Μια χώρα με την ιστορία που έχει η Ελλάδα οφείλει να έχει στόχους και πιστεύω ότι είναι διαφορετικό πράγμα οι υψηλοί στόχοι από τους ουτοπικούς στόχους. Να μην βάζει ουτοπικούς στόχους. Αλλά οι υψηλοί στόχοι για μια χώρα με μια φιλελεύθερη δημοκρατία και την ιστορία της χώρας μας
κάνει πολύ καλά που τους βάζει και πιστεύω ότι επειδή τους έβαλε αυτούς τους στόχους, παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες που περάσαμε, κατάφερε να έχει σταθεί σήμερα σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατία με τις κατακτήσεις αυτές που έχει πετύχει και για την κοινωνία και για την ιστορία της και κυρίως βέβαια να αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή που βρισκόμαστε, η οποία είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Ποιο θεωρείτε ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της περίοδος μεταπολίτευσης? Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα. Πρώτα απ' όλα, ακριβώς η εμπέδωση μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας και η ομαλότητα που ζήσαμε με την διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών όλα αυτά τα χρόνια και την ομαλή αναλογή στην εξουσία. Φυσικά η επίλυση του πολιτιακού. Η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και βέβαια η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια στην Νομισματική Ένωση. Αυτά νομίζω θα έλεγα ότι είναι τα πιο κρίσιμα. Και υπήρξαν οπωσδήποτε και επιμέρους πολλές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο Σύνταγμα του 1975, πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν πολύ σημαντικές και νομοθετικές παρεμβάσεις. Και η μεγαλύτερη αποτυχία αυτής της περίοδου? Η αποτυχία, το τραύμα πρώτα απ' όλα παραμένει το ανοιχτό ζήτημα της Κύπρου. Όσο είναι το κυπριακό ανοιχτό, δεν νομίζω ότι ο ελληνισμός μπορεί να αισθανθεί ποτέ ήρεμος. Και βέβαια η δημοσιονομική κρίση, που δοκίμασε πάρα πολύ τις αντοχές της κοινωνίας, ανέδειξε και τις ατέλειες της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι εκεί καταλήξαμε από τα προβλήματα στη διαχείριση των σοβαρών θεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Υπήρξαν και άλλοι λόγοι, βέβαια, για τη δημοσιονομική κρίση δεν γεννάται θέμα. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι, νομίζω μπορούμε να το δεχτούμε όλοι, ότι άντεξε και η κοινωνία, άντεξαν οι θεσμοί μας και προχωρήσαμε. Ίσως το επενιχθήκατε ότι επειδή σε αυτά τα 50 χρόνια το κυρίαρχο διακύβευμα ήταν αυτή η εμπέδωση της δημοκρατίας των δημοκρατικών θεσμών, στο βωμό αυτής της κατάκτησης μπορεί ίσως να αγνοήθηκαν στόχοι όπως η σύγκληση με την Ευρώπη, όπως ο εξυγχρονισμός των οικονομικών θεσμών, η αλλαγή των δομών του κράτους. Αυτό το πιστεύετε και θεωρείτε ότι ίσως ο στόχος των επόμενων 50 χρόνων πρέπει να είναι αυτός? Οπωσδήποτε ναι. Γιατί τώρα που έχει εμπεδωθεί η δημοκρατία, οι θεσμοί μας, όπως είπα, και η κοινωνία άντεξαν, πρέπει να επιδιώξουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα με τις μεγαλύτερες δυνατές συνενέσεις. Προχθές άκουγα σε μια ομιλία ότι η απουσία συνενέσεων στο πολιτικό σύστημα εμπόδισε να γίνουν ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Το ζήσαμε σε πολλά θέματα στο παρελθόν και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα το πετύχουμε στη συνέχεια. Το πολιτικό σύστημα αλλά και η ελληνική κοινωνία. Επειδή μιλήσατε και για το τραύμα της Κύπρου, το βασικό κληροδότημα της Χούντας, και επειδή γίνονται και κάποιες συζητήσεις στον άξονα Αθήνας-Λευκωσίας για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση βεβαίως των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, είστε αισιόδοξοι ή νιώθετε ότι πρέπει πραγματικά να δοθεί ενέργεια, να δοθεί μεγάλος αγώνας για αυτή την κατάκτηση, για την επανένωση της Κύπρου? Όπως έχει αποδειχθεί και από αυτά τα 50 χρόνια, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά είναι μονόδρομος για όλους μας. Προεχόντως για το πολιτικό σύστημα, γιατί οι πολιτικοί κάνουν το διάλογο και τις προσπάθειες και σε αυτό κατατείνει και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι μας ο καθένας από τη θέση του. Οπωσδήποτε όμως η προσπάθεια πρέπει να είναι αυτή για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό πάνω στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ενωμένων Εθνών και του Ενωσιακού Κεκτημένου. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νοείται μια χώρα διχοτομημένη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν πρέπει όλοι να κατατείνουμε και να ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά χωρίς την προσπάθεια δεν μπορούμε να έχουμε και κανένα αποτέλεσμα. Αναφερθήκατε στα χρόνια της κρίσης και στο πώς άντεξαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Την ίδια στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στην Ευρώπη για το κατά πόσο η δημοκρατία μας απειλείται, για την άνοδο της ακροδεξιάς των ακραίων κομμάτων και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε υπόλοιπα μέρη του δυτικού κόσμου. Εσείς καταλαβαίνω ότι έχετε πίστη στην ελληνική δημοκρατία, στους ελληνικούς θεσμούς και θεωρείτε ότι όντως στη διάρκεια της κρίσης δοκιμάστηκαν αλλά αντέξαν? Το απέδειξαν τα γεγονότα. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη συνέχεια, όταν η Ελλάδα ανταπεξήλθε και τώρα στα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό, είναι εντυπωσιασμένοι από τις επιτυχίες της Ελλάδας πλέον και πώς κατάφερε με κόπο και με μεγάλες θυσίες αυτής της κοινωνίας να ανταπεξέλθει
και να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της. Και επαναλαμβάνω, να είναι σήμερα ένας πυλώνας σταθερότητας και για την Ευρώπη, κυρίως όμως το σημείο που βρίσκεται γεωπολιτικά. Αυτό νομίζω το καταφέραμε. Οι θεσμοί άντεξαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι όλα δεκτικά βελτιώσεων, με συνεχείς προσπάθειες, γιατί το γοητευτικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι ότι είναι μια συνεχής διεκδίκηση. Πρέπει συνεχώς να αγωνιζόμαστε για να κατακτήσουμε τα επόμενα. Είμαστε στην αρχή μιας νέας περίοδου μετά τα πρώτα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Είναι τελείως διαφορετική εποχή το 2024 σε σχέση με το 1974. Κοινωνικές ανισότητες, το δημογραφικό, η κλιματική κρίση, αλλάζει τα καλοκαίρια μας όπως τα ξέραμε, το μεταναστευτικό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες μας. Εσείς ποια θεωρείτε την μεγαλύτερη πρόκληση για το έθνος και τα επόμενα χρόνια? Όλα αυτά που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικές προκλήσεις και δεν ξέρω ακριβώς, επειδή συντρέχουν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμιά από αυτές, ήδη συμβαίνουν, υπάρχουν ως ζητήματα. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Η κλιματική κρίση είναι ένα τεράστιο θέμα. Για την Ελλάδα το δημογραφικό είναι επίσης σημαντικό. Βλέπουμε όμως ότι και όλα αυτά τα ζητήματα είναι, τίθεται σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικό, ότι η αντιμετώπιση τους χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Δεν γίνεται αλλιώς. Όλα τα ζητήματα, και ευτυχώς αυτό το έχει συνειδητοποιήσει και η Ευρώπη, η χώρα μας προεχόντως κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα, τα προβλήματα που μας απασχολούν. Θέλω να πάμε λίγο στα θεσμικά ζητήματα. 50 χρόνια πριν, 49 για την ακρίβεια, ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975. Το συνταγματικό αυτό κείμενο ενσωμάτωνε με κάποιο τρόπο στοχοθεσίες με ένα μεγάλο ιστορικό βάθος. Θα έλεγε ότι εκείνη την περίοδο, με κάποιο τρόπο, η ελληνική δημοκρατία κλήθηκε να λύσει δύο πολύ μεγάλους διχασμούς των τελευταίων 60-70 χρόνων, με την κατάργηση της βασιλείας στο δημοψήφισμα του 1974, αλλά και με την νομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και στο Σύνταγμα εκείνο καθορίστηκε ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Προέδρου της Δημοκρατίας. Τροποποιήθηκε όμως με αναθεώρηση που ακολούθησε 10 χρόνια αργότερα από την κυβέρνηση του Πασό και του Ανδρέα Παπανδρέου. Εσείς θεωρείτε ότι 50 χρόνια μετά θα είχε ένα νόημα μια συζήτηση για τον ρόλο αλλά και τα θεσμικά όρια λειτουργίας της Προεδρίας? Επίκειται και μια αναθεώρηση συντάγματος τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Το Σύνταγμα του 1975 θεωρήθηκε στην εποχή του προοδευτικό σύνταγμα και ήδη αποδείχθηκε ανθεκτικό. Έγιναν 4 αναθεωρήσεις. Έχει λοιπόν επιδείξει μεγάλη αντοχή. Για το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσης είδαμε με την εξέλιξη που είχε το θέμα των αρμοδιοτήτων που στην αναθεώρηση του 86 περιορίστηκαν, ότι επίσης νομίζω και οι προκάτοχοί μου έδειξαν ότι άντεξε ως θεσμός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάφερε να ανταποκριθεί. Οι πρόεδροι που προηγήθηκαν μου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου που τους διαγράφει το Σύνταγμα, με το περιεχόμενο που το Σύνταγμα δίνει. Από εκεί και πέρα το Σύνταγμα εξελίσσεται. Και σε κάθε αναθεώρηση, ο τότε αναθεωρητικός νομοθέτης, που προσλαμβάνει και παραστάθηκε από την κοινωνία, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής και να βρει την καλύτερη λύση. Εάν λοιπόν κρίνει το πολιτικό σύστημα ότι χρειάζεται να ξαναδεί αυτό το θέμα του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαντάζομαι ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και μπορεί να κριθεί και αυτό από όσους έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, το Σύνταγμα εξελίσσεται και το πιστεύω. Αυτό το πίστευα και ως δικαστής. Πάντως, εσείς κληθήκατε να εκτελέσετε το ρόλο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ναι, ένα πλαίσιο το οποίο έχει ένα ρόλο με περιορισμένες αρμοδιότητες, όπως λέγεται, αλλά νομίζω υψηλή συμβολική σημασία. Ο δημόσιο λόγο του Προέδρου τη Δημοκρατία, τη Προέδρου προκειμένου, αλλά αναφερόμαστε στον Προέδρου τη Δημοκρατία θεσμικά, έχει σημασία. Και καλείται να εκφράσει την ενότητα και τη σταθερότητα, να εγγυηθεί αυτό. Αυτό κατάφερε νομίζω να το δείξουν οι προκάτοχοι μου, οι Πρόεδροι τη Δημοκρατία, ίσω κάτι που δεν θα υπήρχε αν είχαμε διαρχία. Η Ελλάδα έχει επιλέξει αυτό το σύστημα και έχει καταφέρει να δώσει κάποια καλά αποτελέσματα στην πολιτική σταθερότητα, στο πολιτικό σκηνικό. Επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο της Προέδρου της Δημοκρατίας, εσείς διανύετε το 5ο χρόνο στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ποιο θεωρείτε ότι υπήρξε το δικό σας προσωπικό στίγμα στην Προεδρία?
Εγώ δεν προερχόμουν από την πολιτική, ήμουν δικαστής 40 χρόνια και έτσι κλήθηκα και προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου, του θεσμικού μου ρόλου. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς επειδή εξελίσσονται και οι θεσμοί παράλληλα με την κοινωνία, ο πρόεδρος δημοκρατίας του 1975 δεν είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας όπως δεν είναι η κοινωνία η ίδια πια. Αυτό που κυρίως επεδίωξα και με ενδιέφερε να κάνω, αφενός να μείνω πιστή στις αρμοδιότητές μου και στις υποχρεώσεις μου όπως διαγράφονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και στην παράδοση, αν θέλετε, του θεσμικού ρόλου, ήθελα όμως αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία. Να έρθει πιο κοντά ο θεσμός προς τον πολίτη ή ο πολίτης. Και αυτό επεδίωξα. Θέλησα φυσικά και προσπάθησα και θα προσπαθήσω ως το τέλος της θητείας μου να ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα. Και με διάφορες είτε τις ομιλίες μου είτε εκδηλώσεις να δώσω αυτό το στίγμα. Να ακουστούν, όπως έχω πει, να δώσουμε λίγο φωνή σε όσους δεν έχουν. Να φωτίσουμε λίγο πλευρές της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, τους ευάλωτους και άλλες ομάδες που δεν ήταν πάντα τόσο μπροστά. Αυτά ήταν θέματα που με συγκινούσαν και με ενδιαφέρουν. Φυσικά το περιβάλλον που είναι κάτι που απασχολεί όλους μας. Αλλά θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας έτσι να αναφερθώ σε μια εκδήλωση που έγινε την Κυριακή. Ακριβώς με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, από την στιγμή της επανόδου της δημοκρατίας. Είναι η γνωστή γιορτή για τη δημοκρατία όπως την αποκαλούμε, που έχει καθιερωθεί να γίνεται στις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα θέλησα να κάνω κάτι άλλο και όπως ο κήπος της Προεδρίας ανοίγει κάθε Κυριακή για το κοινό, την Κυριακή αυτή άνοιξε και είχαμε μια γιορτή για τη δημοκρατία, κάπως έτσι το είχαμε φανταστεί. Είχε πάρα πολλοί κόσμος, είχαμε μια έκθεση γελιογραφίας και από το πρωί ως το βράδυ, κατά διαστήματα, ορχήστρες που έπαιξαν μουσικές της μεταπολίτευσης, όπως μπορούσα να τις αποκαλέσω, τους πολύ γνωστούς συνθέτες που έχουμε και τις εξαιρετικές μουσικές που έχουν γράψει. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο και σκέφτηκα ότι έτσι αυτό ήταν ένα μικρό πράγμα από αυτά που θα ήθελα να αφήσω αυτά τα χρόνια. Και η έκθεση των σκητσογράφων επίσης που ήτανε, ναι, δείχνει πάντα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αποτυπώνουν ακριβώς τις στιγμές. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ήσασταν επίσης και είστε η πρώτη πρόεδρος, γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας στη χώρα. Πέρα από τον συμβολισμό, τον υψηλό συμβολισμό, υπάρχει όμως και η ουσία που αφορά και στον ρόλο της γυναίκας σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Ήμουν η πρώτη πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και πράγματι η πρώτη πρόεδρος, γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πιστεύω, όπως είπα, και στη δύναμη των συμβόλων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύνουμε τα προβλήματα, αλλά τα βήματα που έχουν γίνει από τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, που προηγήθηκαν ημών και στην Ελλάδα υπήρξαν πολύ σημαντικές γυναικείες παρουσίες, τα βήματα είναι πάρα πολλά. Ο ρόλος της γυναίκας πια δεν έχει καμία σχέση σήμερα με όχι πώς ήταν το 50, αλλά πώς ήταν πριν 10 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη. Αυτό που λένε η γυάλινη οροφή που σπάζει συνεχώς, βλέπουμε γυναίκες να διακρίνονται σε όλους τους τομείς, στις επιστήμες, στις τέχνες, παντού, στην επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτό, να επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι δεν έχουν πολλά να γίνουν. Και η επιλογή η δική μου, θέλω να πιστεύω ότι βοήθησε, έδωσε αυτό το συμβολισμό. Συναντάω πολύ μικρά κοριτσάκια που χαίρονται έτσι, που βλέπουν μια γυναίκα στη θέση αυτή και εύχομαι και άλλες πολλές να ακολουθήσουν στη συνέχεια. Επειδή μιλάμε για τους συμβολισμούς, δεχτήκατε κριτική mm-hmm. για την απόφασή σας να συμμετάσχετε σε ένα δείπνο που ακολούθησε την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο. Η κριτική εστίασε στο γεγονός ότι ακριβώς επειδή οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που ψήφισαν το συγκεκριμένο νόμο ήταν διαιρεμένες, ο ρόλος της Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι προφανώς ενωτικός και κάπως εκείνη τη στιγμή φάνηκε σαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας να παίρνει τη θέση της μιας πλευράς και όχι της άλλης. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς απαντάτε εσείς σε αυτή την κριτική. Στα 4 χρόνια που είμαι πρόεδρος, κύριε Μαγκυριάδη, δεν τοποθετήθηκα ποτέ για καμία μεταρρύθμιση όσο ήταν νομοσχέδιο πριν ψηφιστεί από τη Βουλή. Ποτέ. Διότι είμαι και πάρα πολύ προσεκτική στο θέμα αυτό. Το ίδιο έγινε και τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το πριν και το μετά. Κάθε νομοθετική ρύθμιση, πολλές, ιδίως αυτές που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, πολλές φορές προκαλούν εντάσεις στην κοινωνία.
όχι μόνο στο κοινοβούλιο, στην κοινωνία. Αυτό όμως είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Γίνονται κάποιες επιλογές από αυτόν που έχει την ευθύνη και την πρωτοβουλία. Γίνεται η συζήτηση, η ανταλλαγή επιχειρημάτων και στο κοινοβούλιο και στη συνέχεια ψηφίζεται ή όχι ένας νόμος. Θεωρώ ότι είναι παράλογο μετά την ψήφιση του νόμου και ενός νόμου μάλιστα που αφορά ένα θέμα που στις περισσότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες έχει επίσης υιοθετηθεί, να συζητούμε ότι κάποιος κακός παίρνει τη θέση της μιας ή της άλλης πλευράς και ότι πλήττει τα αισθήματα αυτού που έχει την άλλη άποψη. Από εκεί και πέρα τα πραγματικά εκείνης της βραδιάς δεν έχουν τόση σημασία. Θέλω όμως να πω ότι υπήρξα 40 χρόνια δικαστής και πάντα εκδηλώθηκα, αγωνίστηκα στο μέτρο που αφορούσε υποθέσεις στις οποίες επεξεργάστηκα. Τα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία η βασική αρχή είναι η καθολικότητα. Η καθολικότητα της απόλαυσης των δικαιωμάτων είναι η κεντρική αρχή για τα δικαιώματα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Διχαστικό είναι να χωρίζει κανείς τα δικαιώματα σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Όχι να υπερασπίζεται την καθολική απόλαυση. Εδώ κάποιοι συμπολίτες μας διεκδίκησαν και πέτυχαν να απολαύσουν δικαιώματα που εμείς ήδη έχουμε. Δεν αφαίρεσαν κάτι από κανέναν άλλο. Αλλά σέβομαι τις απόψεις όλων. Επειδή είπατε, δουλέψατε, εργαστήκατε 40 χρόνια στον χώρο της δικαιοσύνης, έχετε πολύ καλή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας της. Αν κανείς μιλήσει με τον μέσο πολίτη, μπορεί και να εισπράξει ένα αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Αν μιλήσετε με επενδυτές, με υποψήφιους επενδυτές, θα σας πούνε ότι το παρελθόν ένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Νιώθω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά το χώρο. Το πρόβλημα στη δικαιοσύνη που θεωρείτε ότι εντοπίζεται, στην αρχιτεκτονική του συστήματος ή θεωρείτε πως το κομμάτι των λειτουργών της δικαιοσύνης ευθύνεται επίσης? Είναι δύσκολη απάντηση, γιατί είναι και το ζήτημα πολύ δύσκολο. Η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, συνολικά το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και των δυσχεριών στην αποτελεσματική λειτουργία της, είναι ίσως η πιο σημαντική μεταρρύθμιση, αλλά και η πιο δύσκολη. Γι' αυτό βλέπετε πόσες προσπάθειες γίνονται διαχρονικά και πόσο το πρόβλημα παραμένει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η επίλυση του επήγει βεβαίως του ζητήματος αυτού, γιατί δεν αφορά μόνο τους δικαστές, αφορά την οικονομία, όπως σωστά είπατε, και την κοινωνία τελικά, στο σύνολό της. Γιατί η δικαιοσύνη για τον πολίτη λειτουργεί. Η αρχή της Σύμβασης της Ρώμης για την έγκυρη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης είναι αυτό που πρέπει να απασχολεί πάντοτε. Πιστεύω ότι οι πρώην συνάδελφοί μου, οι δικαστικοί λειτουργοί, επιτελούν το καθήκον τους στην πλειοψηφία τους με αυταπάρνηση. Παρόλα αυτά, και παρόλο που υπάρχουν οι θεσμικές εγγυήσεις κατά το Σύνταγμα, υπάρχουν φυσικά και μεμονωμένα προβληματικά φαινόμενα, το πρόβλημα δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει τη λύση του. Ειλικρινά, και νομίζω ότι έχει και τη θεσμική διάσταση και τη διάσταση των λειτουργών. Δηλαδή, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν, να είναι μέρος αυτής της λύσης. Και οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να στηρίξουν εκεί. Αλλά δεν είναι μονοσήμαντη η προσέγγιση. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει τη μαγική συνταγή για να το αντιμετωπίσει. Πάντως, αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος δικαίου είναι η προϋπόθεση για να εμπεδωθεί το αίσθημα της σωστής λειτουργίας σε μια δημοκρατία, δεν είναι? Πιστεύω βεβαίως ότι υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αναμφίβολα, και λειτουργεί και οι εγγυήσεις με τις αδυναμίες, με τις δυσκολίες, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι λειτουργεί. Γι' αυτό και ανέφερα ότι είναι η πιο επίγουσα μεταρρύθμιση και κάθε φορά όλοι προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Πριν κάναμε την κουβέντα για τα δικαιώματα και μιλήσατε για το δικό σας ρόλο ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και για τα ζητήματα των δικαιωμάτων των μειοψηφιών ή των πλειοψηφιών, ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο και αφορά ακριβώς το κομμάτι των δικαιωμάτων. Υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει πως μια ελίτ, οικονομική, κοινωνική, πείτε την όπως θέλετε, προσπαθεί να επιβάλλει έτσι αλλαγές στον τρόπο ζωής που επηρεάζει τους οικογενειακούς δεσμούς, τις παραδόσεις, ίσως τον πυρήνα του κοινωνικού μας μοντέλου. Στην Αμερική, ο Μαρκ Λίλα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο. Υποστηρίζει ότι οι ταυτοτικές πολιτικές έχουν απομακρύνει παραδοσιακά κομμάτα, όπως το Δημοκρατικό, για παράδειγμα, από τη βάση του, από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και
απευθύνεται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, των μειονοτήτων, των μαύρων, των Λατίνων και ούτω καθεξής, αδιαφορώντας ίσως για τους πολίτες, τους απλούς, της μεσαίας τάξης, αυτό που αποτελούσε τη βάση των ψηφοφόρων των δημοκρατικών στην Αμερική, των σοσιαλιστικών αριστερών κομμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό. Θα τοποθετηθώ λίγο γενικότερα και όχι πάνω σε συγκεκριμένες χώρες, γιατί αντιλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και θεωρίες και είναι μια προσέγγιση για αυτή την οποία αναφερθήκατε. Όπως είπα και πριν, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 21ο αιώνα, η κεντρική αρχή που τα διέπει είναι η αρχή της καθολικότητας, η καθολική, η προσπάθεια που πρέπει να κάνει κάθε κοινωνία, ώστε όλα τα μέλη της να τα απολαμβάνουν. Για μένα εκεί δεν υπάρχει διάκριση. Και όπως η κοινωνία εξελίσσεται και οι θεσμοί εξελίσσονται, και άρα θα πρέπει να γίνεται κατά την άποψή μου αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα ότι υποστηρίζοντας μιας μειοψηφίας τη δυνατότητα να απολαμβάνει τα δικαιώματα που έχει στερηθεί ενδεχομένως, αποστερείς από άλλες ομάδες ή τις αφήνεις πίσω. Επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι κανείς δεν πρέπει να μένει πίσω σε μια δημοκρατική κοινωνία, ιδίως σε πιο ευάλωτη, και γι' αυτό η προσπάθεια που γίνεται για την καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραμελούνται βέβαια οι ομάδες αυτές. Θα πρέπει οι δημόσιες πολιτικές να φροντίζουν και τα μεσαία στρώματα ή τους ευάλωτους ή όπως αλλιώς θα τους αποκαλέσουμε, τους μη ευνοημένους της κοινωνίας αυτής. Θα ήθελα να πάω λίγο τη συζήτηση σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Επειδή ξεκινήσατε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι δεν προερχόσασταν από την πολιτική και ορκιστήκατε πρόεδρος το 2020, εσείς πώς αντιμετωπίσατε αυτή την υπερέκθεση, την κριτική και την παρουσία στο κέντρο της πολιτικής ζωής σε μια εποχή, ξέρετε, τα social media κυριαρχούν, που υπάρχει μια συνολική συζήτηση 24 ώρες το 24ωρο. Η υπερέκθεση, όπως τη λέτε, μιας και δεν ήμουν πολιτικός και ο δικαστικός λειτουργός είναι κατά κάποιο τρόπο προστατευμένος, η κριτική ποτέ δεν γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, είναι ένα από τα δύσκολα σημεία, η απώλεια της ανωνυμίας, όπως λέμε. Από εκεί πέρα, και σαν δικαστής το πίστευα και τώρα πια που μετέχω της πολιτικής το πιστεύω, και δεν το πίστευα θα ήμουν αναγκασμένη να το δεχτώ, αλλά ειλικρινά το πιστεύω, ότι κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής σε μια δημοκρατία. Η κριτική λοιπόν, η οποία μπορεί να είναι να βοηθήσει γιατί ακριβώς σου επισημαίνει τα λάθη ή τι μπορεί να κάνει κανείς καλύτερα, είναι κάτι που είναι εντελώς παραγωγικό. Είναι διαφορετικό τελείως από την κριτική, η οποία λογικά στηρίζεται σε γεγονότα ή στην άποψη κάποιου για τα γεγονότα αυτά, που εγώ δέχομαι ότι μπορεί να είναι και αυθαίρετη, αλλά πάντως είναι έτσι η κριτική. Είναι τελείως διαφορετικό να εφευρίσκεις γεγονότα, να δημιουργείς γεγονότα εκεί που δεν υπάρχουν και πάνω εκεί να στείνεις ενδεχομένως ένα αφήγημα. Που πολλές φορές, γιατί το ζούμε και με την άνοδο και τις τεχνολογίες και στα social media και είναι κάτι που αφορά ευρύτερα τη δημοκρατία σαν κίνδυνος, τα fake news και όλα αυτά που ζούμε σαν προβλήματα στη σύγχρονη κοινωνία, αυτό μπορεί να φτάνει τελικά σε δολοφονία χαρακτήρων. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ή τα στερεότυπα που καλλιεργούνται ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί κανείς προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, να κάνει αυτό που πιστεύει σωστό, γιατί επαναλαμβάνω, όταν έχεις δημόσια παρουσία, θα υποστείς και αυτό. Η κριτική είναι καλόδεκτη, αλλά και τα υπόλοιπα όταν έρχονται. Εσείς πριν μπείτε στο Προεδρικό Μέγαρο, είχατε κάπως σκεφτεί το ρόλο παλαιότερων προέδρων, τη διαδρομή τους, είχατε σκεφτεί ότι το δικό σας αποτύπωμα μπορεί να μοιάζει με κάποιο άλλο προέδρου? Δεν είχα προλάβει να το σκεφτώ, γιατί από το δικαστήριο βρέθηκα κατευθείαν εδώ. Mm. Αλλά και αυτό που ανέφερα πριν, θεωρώντας ότι άντεξε ο θεσμός και οι προκάτοχοί μου ανταποκρίθηκαν ιστορικά στο ρόλο τους, και με πάση περιπτώσει δεν κρίνω εγώ, θα μας κρίνει όλους η ιστορία. Αυτό που ήθελα είναι αυτό που ανέφερα, ίσως γιατί ο καθένας εκφράζει τη γενιά του, εκφράζει την κοινωνία στην εποχή που ζει, παράλληλα φυσικά με το αυστηρό, με το θεσμικό περίγραμμα, εκεί δεν αλλάζουν τα πράγματα, αυτά που περιγράφει το Σύνταγμα ισχύουν, την παράδοση καλοπροαίρετα την τηρώ, στα στερεότυπα έχω άλλη προσέγγιση, είμαι αντίθετη με τα στερεότυπα, η παράδοση είναι σεβαστή, γιατί κρατάει και τη συνέχεια σε μια κοινωνία. Επομένως προσπάθησα να συνδυάσω αυτά, τις απαιτήσεις του ρόλου μου, την παράδοση και αυτή τη ματιά, αν θέλετε, το άνοιγμα στην κοινωνία που θέλησα εγώ να δώσω.
Εσείς, κυρία Πρόεδρε, θα επιθυμούσατε μια δεύτερη θητεία στο Προεδρικό Μέγαρο ή θεωρείτε ότι έχει κλείσει ένας κύκλος? Εγώ αυτό που επιθυμώ είναι μέχρι την τελευταία μέρα, το Μάρτιο του 25, να κάνω το καθήκον μου, αυτό που περιγράφεται και αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ προσπαθώντας να ανταποκριθώ. Προσπαθώ λοιπόν να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο. Όπως δεν με είχε απασχολήσει η πρώτη θητεία, έτσι κι αλλιώς είναι αποφάσεις άλλων θεσμικών οργάνων με τα δικά τους κριτήρια. Επομένως, δεν βρίσκω το λόγο να με απασχολήσει κάτι πέρα από αυτό. Το ζήτημα της δικής σας προσωπικής ιστεροφημίας σας απασχολεί? Οποιοςδήποτε κατέχει μια δημόσια θέση, πρέπει να τον απασχολεί το αποτύπωμα που θα αφήσει, γιατί είμαστε όλοι στη θέση που ο καθένας καλείται να υπηρετήσει για το συλλογικό καλό. Επομένως, πρέπει να μας απασχολεί και εκεί είναι η προσπάθεια. Εκεί πρέπει να κατατείνει η προσπάθεια καθενός, να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί, να επιτελεί το καθήκον του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μείνει κάτι αυτό που τελικά θα εκτιμήσει η κοινωνία και θα αποτυπώσει η ιστορία. Αναφερθήκατε πριν στα ταξίδια που κάνατε σε ολόκληρη την Ελλάδα και είπατε ότι μέχρι τέλος της θητείας θέλετε να έχετε ταξιδέψει παντού. Ωστόσο, ο ρόλος της Πρόεδρου της Δημοκρατίας επεκτείνεται και εκτός συνόρων, γιατί υπάρχει ελληνισμός σε πέντε υπήρους. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε λίγο το πώς νιώσατε σε αυτά τα ταξίδια που κάνατε και συναντήσατε τους Έλληνες Διασποράς. Ίσως είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει. Και στην Ελλάδα έχω ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές, αλλά και στον ελληνισμό της Διασποράς. Κυρίως, γιατί παντού υπάρχουν, και στις Βαλτικές χώρες, παντού όπου πήγα. Αλλά η Νότια Ιταλία είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί? Γιατί εκεί βλέπεις τους Έλληνες που έρχονται από την αρχαιότητα. Και γιατί εκεί το έζησα να μιλάνε οι δήμαρχοι, όταν κάνουν το χαιρετισμό, που χαιρετούν την πρόεδρο, ας πούμε, στην ομιλία τους, για να μιλήσω μετά εγώ και όλα αυτά που γίνονται. Έγιναν εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά στη Νότια Ιταλία που πήγα. Έκλαιγαν. Έκλαιγαν για αυτό που εκπροσωπούσα. Για την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την περιοχή τους και που μιλούν αυτά τα ιταλοελληνικά, τα πολύ όμορφα και συγκινητικά. Είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Αλλά πάντα το βλέπουμε αυτό, ότι κουβαλούν ο ελληνισμός διασποράς. Δεν έχω πάει στην Αμερική, ούτε ίσως στην Αυστραλία κάποια στιγμή το φθινόπωρο, γιατί οι ομογενείς θέλουν πάρα πολύ αυτή την επαφή με τους εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τη θέση του. Πραγματικά είναι συγκινητικές στιγμές, γιατί βλέπεις ότι κουβαλάνε την Ελλάδα. Ναι. Είναι πολύ έντονο. Καμιά φορά, όπως λέμε, κουβαλάνε και εξιδανικευμένη την εικόνα. Πάντως είναι τρομερό αν κανείς γυρίσει πίσω και κοιτάξει 200 χρόνια ελληνικού κράτους, ότι πάντα υπάρχει μια διασπορά, μια άλλη Ελλάδα, ναι, εκτός Ελλάδας. Είναι η δύναμή μας. Και αυτό συνεχίστηκε και στα χρόνια της κρίσης, με, ναι, μισό εκατομμύριο συμπατριώτες μας, ναι, ίσως τα πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που έφυγε, ναι, και ζει στο εξωτερικό. Είπατε ότι είναι δύναμή μας. Αναρωτιέμαι αν πραγματικά η Ελλάδα καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη. Ελπίζω ότι θα το καταφέρει. Είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Όλα αυτά, όπως λέτε, η νεότερη διασπορά, που είναι αυτά τα νέα παιδιά που έφυγαν στην περίοδο της κρίσης και είναι το brain drain, και είναι βέβαια δυστυχές ότι η Ελλάδα τους στερείται. Απ' την άλλη μεριά, χαιρόμαστε να βλέπουμε τους Έλληνες να ανθίζουν παντού και να δημιουργούν, με την ελπίδα ότι και στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να επιστρέψουν κάποιοι αρκετοί από αυτούς, γιατί τους χρειαζόμαστε κι εμείς για να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά είναι έτσι ένα από τα πιο δυνατά σημεία. Μιλήσαμε για τον δικό σας ρόλο μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα. Θα ήθελα σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο να σας ρωτήσω, καταρχάς, αυτά τα χρόνια στην Προεδρία, πώς αποφορτίζεστε? Μπορούσατε να πάτε να παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση, ένα σινεμά, ξέρω εγώ, ένα κρασί με τους φίλους σε μια ταβέρνα ή οπουδήποτε? Ναι, αυτό προσπάθησα οπωσδήποτε να το κρατήσω. Σας θυμίζω ότι είχαμε την πανδημία, άρα τα δύο πρώτα χρόνια είχαν την πρόσθετη δυσκολία, που ήμασταν όλοι απομονωμένοι, όπως όλοι και εγώ, σχετικά. Αλλά η φυσιολογική ζωή είναι ένα κομμάτι που καθένας, νομίζω, προσπαθεί να κρατήσει, ακόμα και όσοι είναι στην πολιτική ή έχουν τους περιορισμούς αυτού του ρόλου. Κυρίως είναι οι πολλές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει δυσκολία. Το θέατρο το αγαπούσα πάντοτε από παιδί και παρακολουθούσα και το θέατρο και τη λυρική και η μουσική μου άρεσε. Το διάβασμα. Στο διάβασμα λίγο έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες, γιατί δεν έχω χρόνο για τη λογοτεχνία που αγαπώ πάρα πολύ, μόνο στις διακοπές. Αλλά τώρα έχω την υποχρέωση, έτσι, εκ των πραγμάτων, για να ανταποκριθώ, να διαβάζω κείμενα που σχετίζονται πιο πολύ με τα καθήκοντά μου. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι.
Είχε αλλάξει και ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, εσείς παρακολουθείτε σειρές. Ναι, και στην πανδημία αρκετά. Και πάντα μου άρεσαν δικαστικά δράματα ή αστυνομικές σειρές. Ποιες παρακολουθείτε? Βλέπω και τις πλατφόρμες. Ποιες? Και το Airflix έχει καλές σειρές. Αρκετές καλά. Όλες αυτές τις που έγραψαν ιστορία, έτσι, το The Crown, ας πούμε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Το Borgen παλιότερα. Τώρα βλέπω πολλά αστυνομικά ότι έχει και Airflix και μου αρέσουν, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σε αυτά τα χρόνια αλλάζει ίσως και το ύφος, το περιεχόμενο των προσωπικών σχέσεων. Γιατί υπάρχουν προφανώς οι απαιτήσεις του ρόλου, αλλά υπάρχει και μια ζωή πριν την Προεδρία. Με συγγενικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, συναδελφικές σχέσεις. Αυτές επηρεάστηκαν και πόσο? Το πιο ουσιαστικό πράγμα για όλους μας είναι οι προσωπικές σχέσεις στη ζωή καθενός. Και νομίζω ότι οι πραγματικοί φίλοι δεν επηρεάζονται. Είναι φυσιολογικό όταν κατέχεις μια θέση εξουσίας τα πράγματα για κάποιους να αλλάζουν. Εγώ όμως προσπάθησα να συνεχίσω στο κομμάτι που μπορούσα την κανονική μου ζωή, μένω στο σπίτι που έμενα. Προφανώς η οικογένειά μου παραμένει η ίδια και οι φίλοι μου. Οι παλιοί μου φίλοι χαίρομαι πολύ γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι αυτοί που με βοηθούν να αποφορτίσω και συμπαραστέκονται, γιατί και στις χαρές και στις λύπες οι άνθρωποι, ιδίως στις χαρές, αλλά σε όλες τις σημαντικές στιγμές οι φίλοι είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Και έτσι κατάφερα και το έχω κρατήσει αυτό, το κατάφεραν και οι φίλοι μου, τολμώ να πω, όλοι μαζί, αλλά είχα και έκανα και κάποιες ενδιαφέρουσες, όχι τις κοινωνικές απλώς νοημίες, αλλά και κάποιες φιλίες με ενδιαφέροντες ανθρώπους που θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουν στη ζωή μου και στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσουμε την απόψινή συζήτηση με ένα μήνυμα για το πόσο αισιόδοξοι είστε για το μέλλον του ελληνισμού. Κλείνει ένας κύκλος 50 χρόνων μεταπολίτευσης, ίσως της πιο δημιουργικής, της καλύτερης προφανώς φάσης του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τα 200 χρόνια της ιστορίας του. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σας γεμίζει αισιοδοξία και τι μπορεί να είναι αυτό που σας φοβίζει ίσως για το μέλλον. Να ξεκινήσω από αυτό που με φοβίζει, είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο με πάρα πολλές προκλήσεις. Πόλεμοι που δεν ήξερε η Ευρώπη ότι θα αντιμετωπίσει στον 21ο αιώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται από αυτούς τους πολέμους. Και φυσικά μια σειρά από προβλήματα που αναφέραμε ήδη, όπως είναι η κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, βλέπουμε συνεχώς να διωγγώνονται τα προβλήματα και οι προκλήσεις για όλους. Άρα αυτό θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Οι προκλήσεις είναι εκεί και ίσως μπορεί να πει κανείς ότι θα γίνονται και περισσότερες, γιατί βλέποντας το παγκόσμιο σκηνικό. Αλλά θα επιλέξω να είμαι αισιόδοξη, με την έννοια ότι ο άνθρωπος πάντα πρέπει να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, να μην παρετείται, να μην εγκαταλείπει ποτέ. Και βέβαια η πατρίδα μας έχει αποδείξει και η δημοκρατία στην Ελλάδα, μιας και αναφερόμαστε με αφορμή τη μεταπολίτευση, υπήρξε ανθεκτική, δεν περάσαμε λίγα, είτε ήταν τα 200 χρόνια κυρίως όμως και αυτά τα τελευταία 50 για τα οποία μιλάμε τώρα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε δυναμικά στο μέλλον και θα αντέξουμε και τα επόμενα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας φιλοξενήσατε στο Προεδρικό Μέγαρο για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαγκυριάδη. Thank you.